Οι συνθήκες ζωής στη λίμνη ήταν αντίξωες. Το καλοκαίρι η ολονοσία μάστιζε την περιοχή, ενώ το χειμώνα τα νερά πολλές φορές πάγωναν. Το κλίμα ήταν πάντοτε βαρύ και υγρό. Ο Βούρκος ανέβηε αναφημιάσεις και αποπνικτικές μυρωδιές. Όπως περιγράφει η Πινελόπη Δέλτα στο αριστούργημά της στα μυστικά του Βάλτου, η λίμνη ήταν αρκετά κατοικημένη, όχι μόνιμα, αλλά από χωρικούς που από τα περίχωρα έμπαιναν στα νερά της για ψάρι, κυνήγι ή για να κόψουν καλάμια και ιδίως το ραγάζι, ένα χόρτο που φύτρωνε στο πάτο και με το οποίο σκέπαζαν τις στέγες των σπιτιών, γέμιζαν τα σαμάρια, έπλεκαν ψάφτες για το πάτωμα και άλλα. Επίσης η λίμνη ήταν γεμάτη από βδέλες και οι χωρικοί της πουλούσαν στο εξωτερικό. Η βλάστηση της λίμνης ήταν πλουσιότατη. Καλάμια παντού που πετάγονταν ως 4 μέτρα ψηλά τείχος, πράσινο στο καλοκαίρι, κίτρινος και ξερός το χειμώνα, σκεπάζοντας με το σφύριγμα και το μουρμούρισμα του κάθε ύπεπτου ή ψήθυρο. Τη λίμνη την εκμεταλλεύονταν οι χωρικοί της περιοχής, όμως αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν όταν άρχισαν οι επιθέσεις των Βουλγάρων. Η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις άρχισε να στέλνει δασκάλους και παπάδες στην αρχή και αξιωματικούς του ελληνικού στρατού με ψευδόνυμα αργότερα. Η λίμνη έγινε επίκεντρο των πολεμικών συγκρούσεων. Στη λίμνη συγκρούονταν Βούλγαροι και Έλληνες, ενώ οι Τούρκοι ήταν παρατηρητές αυτής της κατάστασης. Η λίμνη των Γιαννιτσών υπήρξε τέλειο κρυσφύγετο για τους πολεμιστές. Επίσης υπήρξε κυρίως σημαντική, γιατί όποιος είχε τον έλεγχο της λίμνης, έλεγχε ουσιαστικά τους δρόμους που οδηγούσαν στη Βέρεια, Νάουσα και Βοντενά ή Έδεσα. Αυτό ήταν το περιβάλλον στο οποίο πολέμησαν οι Έλληνες και παρεμπόδισαν τη βουλγαρική απειλή. Ο πρώτος απλαρχηγός που μπήκε στο Βάλτο για να προστατεύσει τους ψαράδες από την τρομοκρατία των Κομιτατζίδων ήταν ο Τζόλας Περήφανος από το Γιδά, με ολιγομελές σώμα από ντόπιους. Μετά ακολούθησε ο Θεοχάρης Κούγκας από το Γιδά κι αυτός. Γιδιώτες και ρουμλοκιώτες ήταν τα παλικάρια τους. Ο πρώτος Έλληνας αξιωματικός που μπαίνει στο Βάλτο είναι ο Κωνσταντίνος Μπουκοβάλας και ακολουθούν ο Δημέστιχος, ο Παπατζανετέας, ο Σάρος και φυσικά ο ιδανικός ήρωας της Πινελόπης Δέλτα, καπετάν Άγρας, τέλος Αγαπηνός. Σημαντικότητα είναι η προσφορά του καπετάν Γκόνου, σλαβόφωνο από τα Γιαννιτσά, που λόγω της οικειότητας που είχε με το Βάλτο, αποκαλούνταν το στοιχείο του Βάλτου και που σκοτώθηκε από τους Τούρκους στη σκάλα του νησιού λίγο πριν ξαναμπεί στο Βάλτο. Ο αγώνας τους ήταν ιδιαίτερα σκληρός, γιατί εκτός από τους Βούλγαρους Κομιτατζίδες, οι Μακεδονομάχοι είχαν να αντιμετωπίσουν και τον τουρκικό στρατό. Η ηρωική αυτή αγώνιση των Μακεδονομάχων και η ακατάβλητη ψυχική αντοχή του ηρωικού μακεδονικού πληθυσμού, που αποτελούν μια ακόμη λαμπρή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού έθνους, ανάγκασαν τελικά τους Βούλγαρους Κομιτατζίδες να αποσυρθούν το 1908 και να επανέλθουν στη Βουλγαρία. Παράλληλα, ο μακεδονικός αγώνας απετέλεσε το προήμιο και την έπνευση των νικηφόρων πολέμων του 1912-13 και της απελευθέρωσης της Μακεδονίας και αργότερα των Βαλκανικών πολέμων, αναπτερώνοντας το ηθικό των Ελλήνων και ξυπνώντας μέσα τους το πνεύμα της ελευθερίας για μια ακόμη φορά. Δίκαια λοιπόν οι Μακεδονομάχοι κατατάσσονται στην ίδια σειρά με τους αγωνιστές του 1821 και τους ήρωες των Βαλκανικών πολέμων. Ευχαριστώ. Αυτή τη στολή, αυτή τη φορεσιά, δεν είναι η ίδια με αυτούς τους αγωνιστές που φορούσαν και στο 21 το καραϊσκάκι, αλλά όμως είναι χρωματιστή. Δεν είναι χρωματιστή, γιατί είναι σκούρη και μαύρη. Επειδή είναι παλιά. Γιατί ήταν στεναχωρεμένη επειδή η Μακεδονία ήταν σκλαβωμένη και γι' αυτό λίγο πολύ τα χρώματα στη φορεσιά τους ήταν σκούρα, σαν πένθυμα. Δεν ήταν γιορταστικά. Το καπέλο του, μέσα εκεί και το σταυρό. Ήταν ανάλογα τα καπέλα, φορούσαν μια έτσι μια αλλιώς. Και επιπλέον γιατί ήταν και μαύρη, γιατί αν καμιά φορά τραυματιζότανε, να μην φαίνεται το αίμα,
στα μαύρα τα ρούχα δεν φαίνεται το αίμα και για να μην δηλιάζουν οι άλλοι συμπολίτες, συνστρατιώτες και συναγωνιστές. Να μην φαίνεται το αίμα όταν φαίνεται, όταν ανοίγει η πληγή, όταν τραυματιστεί. Λοιπόν, φοράει τη φουστανέλα, ίδιο όπως και οι αγωνιστές του 21. Είναι πιο σκούρη. Φοράει μία κάπα. Η κάπα αυτή ήταν για τις κρύες μέρες του χειμώνα, διότι είχε χιόνια, είχε υγρασία, είχε νερά. Οπότε αυτοί ζέστανε, δεν είχαν σπίτι, κοιμότανε έξω, κοιμότανε μέσα στα νερά εδώ της λίμνης στο Γιαννιτσό, όπως πολλές φορές σας έχει πει η κυρία σας ή η κυρία σας στα μαθήματα τα οποία κάνατε. Άρα έπρεπε για να μην αρρωστήσουν να φοράνε ένα χοντρό πανοφόρι. Πώς φοράμε εμείς ένα χοντρό παλτό όταν βγαίνουμε τώρα, έτσι δεν είναι? Μπράβο! Και παράλληλα είχαν εδώ στη ζώνη τους όλα αυτά τα οποία ήταν για να τους προστατέψουν. Είχαν το πιστόλι τους, είχαν το μαχαίρι τους, ένα ρολό για να βλέπουν την ώρα τους. Πάντοτε είχαν ένα σταυρό για να τους προφυλάσει η Παναγία και ο Χριστός για να μην τραυματιστούν. Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο παρατηρείτε? Τι άλλο βλέπετε στην ιστορία? Εδώ τις αλυσίδες που έχουν εδώ επάνω. Λοιπόν, οι αλυσίδες αυτές έχουν επάνω τον Άγιο Γεώργιο. Ο Άγιος Γεώργιος Καβαλάρης είναι προστάτης όλων των στρατιωτικών. Γι' αυτό και αυτοί είχαν εδώ μπροστά στο στήθος τον Άγιο Γεώργιο με Γεώργιος Γεώργιος, Άγιος Γεώργιος. Ο Άγιος Γεώργιος είναι ο προστάτης του στρατού. Και φυσικά είχαν αλυσίδες σε περίπτωση που κάποιος τους χτυπούσε με το σπαθί να μην τους χτυπήσει στο στήθος αλλά να τους προστατέψουν οι αλυσίδες. Σαν ένα είδος θώρακα, όπως είχαν παλιά οι αρχαίοι Έλληνες. Ναι, σαν ένα σπίδα. Σαν ένα σπίδα, όσο στήθος. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο έτσι. Ελάτε.